Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε εν Χριστώ αδελφοί και όσοι παρακολουθείτε τις εκπομπές μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα διαρκές θαύμα. Θα μου πείτε, υπάρχουν διαρκή θαύματα? Και θα σας απαντήσουμε, ναι, υπάρχουν διαρκή θαύματα. Ένα διαρκές θαύμα που συμβαίνει και γίνεται πάντοτε και μόνο στην Ορθοδοξία είναι ο αγιασμός. Όλοι ξέρουμε από τα μικρά μας χρόνια, από το δημοτικό, τι είναι αγιασμός. Αυτός λοιπόν ο αγιασμός, το αγιασμένο είδωρ, που έχουν διαβαστεί οι ευχές της Εκκλησίας μας και το έχει με το σταυρό αγιάσει ο ιερέας και δια των ευχών έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, αυτός ο αγιασμός, ο μεγάλος και ο μικρός, αυτός που γίνεται μια φορά το χρόνο, τον Ιανουάριο, και εκείνοι που γίνονται κάθε μήνα, στις αρχές του μήνα, είναι ένα διαρκές θαύμα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι είναι σταθερό το θαύμα αυτό και μπορεί ο καθένας που θέλει μπορεί να το διαπιστώσει. Όπως το θαύμα του Αγίου Φωτός που γίνεται κάθε χρόνο και είναι και αυτό ένα διαρκές θαύμα στα Ιεροσόλυμα και όποιος θέλει μπορεί να το δει αυτό, έτσι ακριβώς και ο αγιασμός δεν χαλάει όσα χρόνια και αν περάσουν. Αλλά γιατί γίνεται αυτός ο αγιασμός? Να πούμε δύο λόγια. Έχει αρχίσει αυτό από, από το βάπτισμα που έκανε ο Ιωάννης στον Ιορδάνη και κατόπιν το βάπτισμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος, όπως ξέρουμε, επειδή δεν είχε αμαρτίες, ως αναμάρτητος ανέβηκε αμέσως από το νερό, ανέβηκε αμέσως από το νερό, και αυτό είναι το χριστιανικό βάπτισμα. Αυτό που μας εξαγνίζει από το προπατορικό αμάρτημα και μας δίνει τη λύτρωση και καθαρίζει την ψυχή και κάνει τον άνθρωπο έτοιμο για να αγωνιστεί στο στάδιο του Ορθοδόξου Χριστιανού και να πετύχει τη λύτρωσή του, το ότι ο Ιορδάνης που βαπτίστηκε ο Χριστός εστράφει προς τα πίσω. Ναι, δεν το λέει το Ευαγγέλιο αυτό, αλλά κάθε χρόνο γίνεται κάτι ανάλογο από τους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Πετάνε μέσα νεράτζια και βλέπουν ότι κάνει μια στροφή ο Ιορδάνης την ημέρα αυτή που γίνεται ο αγιασμός των υδάτων. Και όπως κατεβαίνουν προς τα κάτω, όπως είναι η ορμή του ρεύματος, αρχίζουν τα πράγματα αυτά και ανεβαίνουν προς τα πάνω. Ιορδάνης είναι μια σύνθετη λέξη από το δαν και ιόρ. Ιόρ, δαν. Ήτανε δύο πηγές αυτές στην αρχή και αυτές οι πηγές συμβολίζουν τους δύο προπάτορές μας, τον Αδάμ και την Εύα. Ο Ιορδάνης όμως καταλήγει στην νεκρά θάλασσα και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η λέξη νεκρά θάλασσα είναι ένα συμβολικό στοιχείο, διότι η ανθρωπότης σαν τον ποταμό Ιορδάνη πριν αγιαστεί πήγαινε προς το θάνατο και την νέκρωση. Και όπως ο Ιωάννης καταλήγει στην νεκρή θάλασσα, έτσι και όλοι οι προπάτορες προ Χριστού κατέληγαν εκεί, δηλαδή στον Άδη. Ήρθε όμως ο Χριστός για να σώσει τον αμαρτωλό κόσμο και κάλεσε τους ανθρώπους στην αληθινή ζωή. Αφού με το Σταυρό και την Ανάστασή του κατέλησε το κράτος του θανάτου. Έστρεψε δηλαδή τον ρου της ανθρωπότητος προς τα πίσω. Και από εκεί που οι άνθρωποι πήγαιναν για την έκρωση και το θάνατο, τους μετέστρεψε να πάνε στη ζωή και στην αιωνιότητα. Γι' αυτό λέμε ότι εκείνη την ώρα που πέφτει ο Σταυρός στα ύδατα, ανοίγουν οι ουρανοί. Ανοίγει η θύρα του Παραδείσου για το ανθρώπινο γένος, για το ανθρώπινο είδος. Αλλά ας δούμε λίγο το κείμενο, τι μας λέει. Είναι το 4ο κεφάλαιο του Ματθαίου, που θα ακούσουμε την μετάφραση από τον Τρεμπέλα. Διότι
Είναι πιο καταληπτή η μετάφραση του Τουρμπέρα και την προτιμάμε, αγαπητοί φίλοι. Τον καιρό εκείνο ακούσας ο Ιησούς ότι Ιωάννης παρεδόθη, ανεχώρησε στη Γαλιλαία και ήρθε και κατοίκησε στην Καπερναούμ, στα όρια της Ζαβουλών και της Νεφθαλήμ, εκεί κατοίκησε ο Κύριος. Είπαμε τέταρτο κεφάλαιο, Δέλτα, μας περάει εδώ. Μάλιστα. Σε οδόν θαλάσσης πέρα του Ιορδάνου, έτσι, μας λέει, ο λαός, ο καθήμενος εν σκότη, είδε φως μέγα. Και της καθημένης εν χώρα και σκιά θανάτου, φως ανέλαμψε αυτής. Και τότε ήρξε το Ιησούς κηρύσιν και λέγειν, μετρονείται ή και γάρ η βασιλεία των ουρανών. Λοιπόν, τι μας λέει το κείμενο, ότι όταν άκουσε ο Ιησούς ότι ο Ιωάννης παραδόθηκε από τον βασιλέα Αντίπα στη φυλακή, ανεχώρησε και πήγε στην Γαλιλαία. Και αφού άφησε την Ναζαρέτ, ήρθε και κατοίκησε στην Καπερναούμ, η οποία ήταν χτισμένη πλησίων της λίμνης, στα σύνορα φυλών Ζαβουλών και Νεφθαλήμ. Αυτές ήταν δύο φυλές. Γιατί έγινε? Για να επαληθεύσει και πραγματοποιηθεί εκείνο που είπε ο Θεός διαμέσω του προφήτη Ισαΐα, που λέει, η χώρα της φυλής Ζαβουλών και η χώρα της φυλής Νεφθαλήμ, εκεί που ο δρόμος πηγαίνει προς τη θάλασσα μετά τον Ιορδάνη, πέραν τον Ιορδάνη, προς ανατολάς αυτού η Γαλιλαία, εκεί που κατοικούν οι εθνικοί, ο λαός, οι ειδωλολάτρες, είδαν φως δυνατό. Και για όσους μένουν στη χώρα που τους σκιάζει ο θάνατος, εκεί στο πυκνό σκοτάδι της αμαρτίας και του θανάτου, έλαμψε εξ ουρανού φως στους αυτούς. Και από τότε άρχισε ο Ιησούς να κηρύκτει συστηματικώς και να λέει, μετανοείτε, διότι πλησίασαν οι ημέρες κατά τις οποίες ο Μεσσίας, με τη νέα πνευματική και άγια και ουράνια ζωή του, η οποία μεταδίδεται στην Εκκλησία, θα εγκαθιδρύσει επί της γης τη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο μας. Και ας σχολιάσουμε λιγάκι αυτό το κείμενο που διαβάσαμε, που είναι 7 γραμμές μόνο, αλλά τόσο περιεκτικό και τόσο δυνατό, διότι περιέχει την έννοια της μετανοίας, την έννοια του βαπτίσματος και όλα αυτά. Οπωσδήποτε οι Άγιοι Πατέρες έχουν επεξεργαστεί τα κείμενα αυτά με τρόπο αγιοπνευματικό και θα ήταν πιο φρόνιμο από τους πατέρες της Εκκλησίας να ερώμεθα τα επιχειρήματα και την ερμηνεία, το κείμενο, την ανάπτυξη του θέματος αυτή. Και να πάμε στο σημείο που λέει ο Κύριος μετανοείται, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοείται και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, στο καλό μήνυμα. Και αυτά είναι τα πρώτα λόγια του μηνύματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτά τα ίδια λόγια μας τα λέει και μέχρι σήμερα μέσω του Ευαγγελίου του, διότι διαχρονικά η φωνή του Χριστού είναι το Ευαγγέλιο. Είναι μια σάλπιγγα η οποία κρύβεται μέσα σε αυτές τις σελίδες του Ευαγγελίου και γι' αυτό πρέπει να το ακούμε. Όταν λοιπόν πλησίασε και έφτασε στα προχώρητα η αμαρτία του κόσμου, ήρθε ο Κύριος στον κόσμο, σε αυτόν τον τόπο των βασάνων και των τόσων θλίψεων που περνάει η ανθρωπότης και κάθε άνθρωπος, κάθε μας, ένας από μας ξεχωριστά, ήρθε εδώ για να μας δώσει τη λύτρωση και τη χαρά. Την ίαση, δηλαδή την θεραπεία. Και όχι μόνο στους Ιουδαίους, όπως έχουμε πει πολλές φορές, αλλά και στους εθνικούς και στους ειδωλολάτρες και στους Αγίους και σε εκείνους που ασχολούνται με τη μαγεία και σε εκείνους που είναι εκτός πραγματικότητος, στους ονειροπόλους, στους τρελούς, τους μεθυσμένους από τη δόξα, τους ταπεινούς, τους φτωχούς, τους παραπεταμένους, παραγωνισμένους, τους αρρώστους. Σε όλους μιλάει ο Χριστός με αυτή τη γλώσσα, την κοινή πανανθρώπινη γλώσσα, που είναι η γλώσσα της αλήθειας και της καρδιάς. Η γλώσσα της ψυχής που ακουμπάει τον άνθρωπο μέσα βαθιά-βαθιά, όπως τον ακουμπάνε τα μεγάλα αρχέτυπα, που είναι ο πατέρας του, η μάνα του, ο δάσκαλός του κλπ. Όταν είναι μικρός. Και αυτός συγκλονίζεται από τα λόγια των μεγάλων.
Έτσι λοιπόν, σαν μικρά παιδιά, πρέπει να δεχόμαστε το λόγο του Θεού και να συγκλονιζόμαστε κάθε φορά που ακούμε αυτό το λόγο. Και είπαμε ότι είναι διαχρονικός ο λόγος του Χριστού. Δεν προσαρμόζεται στις εποχές ο λόγος του Χριστού. Οι εποχές πρέπει να προσαρμόζονται στο λόγο του Χριστού. Γιατί μερικοί σήμερα λένε, μα να το προσαρμόσουμε το Ευαγγέλιο στους σημερινούς χρόνους. Τι είναι το Ευαγγέλιο να το προσαρμόσουμε στους σημερινούς χρόνους? Το Ευαγγέλιο είναι ένας κανόνας αληθείας και ζωής, θεωρίας και πράξεως, αρετής και εφαρμογής. Τι να αλλάξουμε από το Ευαγγέλιο? Δεν αλλάζει από το Ευαγγέλιο τίποτα, όπως δεν αλλάζει το ψωμί και το κρασί μέσω των αιώνων στην ανθρωπότητα, ο ήλιος και το νερό. Αυτά είναι στοιχεία, είναι πρωταρχικά, είναι αληθινά, βασικά, συστατικά του κιτάρου του ανθρώπου. Έτσι και το Ευαγγέλιο είναι συστατικό της ψυχής του ανθρώπου. Και αυτά δεν αλλάζονται, τροποποιούνται. Το ψωμί γίνεται πίτσα, το ψωμί γίνεται μακαρόνια, αλλά δεν αλλάζει, δεν χάνει την ουσία του, δεν χάνει τη δύναμή του, δεν αντικαθίσταται από άλλο τρόφιμο το ψωμί. Θέλω να πω πως αυτές οι αλήθειες του Ευαγγελίου πρέπει να ρυθμίζουν τον κάθε άνθρωπο μέχρι την τελευταία του σύμπαντος εκπνοή, όπου ο κόσμος θα αλλάξει, λέει, με πάταγο, σαν μια τεράστια ατομική έκρηξη, όπου θα καεί και η φωτιά, λέει ο Ισαΐας. Αυτό έχει προβληματίσει πάρα πολύ σήμερα τους σύγχρονους φυσικούς, διότι λέει το πυρ θα καίσετε, θα καεί και η φωτιά, θα είναι τόσο δυνατή αυτή η νέα φωτιά που θα αλλάξει τον κόσμο και θα τον αναπαλαιώσει, θα τον κάνει πάλι καινούριο δηλαδή. Αυτή η φωτιά είναι τόσο ισχυρή ώστε θα κάψει και τη φωτιά. Ονόν νοήτο. Η ατομική έκρηξη είναι τόσο ισχυρή που η φωτιά φαίνεται μπροστά της ένα τίποτα. Θα κάψει, λέει, και τη φωτιά, λένε οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος θέλει σε κάθε εποχή να δει τι λέει ο Θεός στους ανθρώπους, πρέπει να έχει κοντά του σαν το πιο πολύτιμο είδος, το πνευματικό είδος και πολύτιμο, το Λόγο του Θεού και το Ευαγγέλιο. Εσείς οι οδηπόροι της γης, μας λέει, που αναλύσκεστε και φωνάζετε και σύρεστε σε αυτό που λέγεται δρόμος των ανθρώπων, κοινά μονοπάτια δηλαδή της ανθρωπότητας, μέσα σε αυτό τον ακατάπαυστο θόρυβο του πλήθους με τις γήινες μέρημνες, τους περισπασμούς. Είδατε το χρηματιστήριο τώρα πόσο κραυγάζουν οι άνθρωποι, φωνάζουν εκεί σαν μην πω τώρα, ας πούμε, σαν λύκοι φωνάζουν και σαν τσακάλια εκεί μέσα. Γιατί? Διότι βρίσκονται μέσα σε μια παραζάλητη ζωής, σε έναν δρόμο ο οποίος είναι πιεσμένος και κάτι τους χτυπάει με μαστίγιο και τρέχουνε. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι τρέχουνε στο θάνατό τους. Αυτός ο κόσμος, ο οποίος βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι, πρέπει να μετανοήσει και να πιστέψει στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Αυτό μας λέει. Διότι είναι κοντά η Βασιλεία των Ουρανών. Και είναι απαραίτητο στους οδηπόρους της γης να στρέψουν όλη την προσοχή τους και να την βάλουν εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή, στη σωτήρια νουθεσία. Τι σημαίνει μετάνοια? Αλλαγή του νου, τοποθέτηση εκ νέου του νου μας.
και ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην πύλη της αιωνιότητος, μιλάω για εκείνους οι οποίοι έχουν κάποια ηλικία και δεν έχουμε ακόμα γνώση του εαυτού μας και δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί ποιες τιμωρίες μπορεί να υποστεί ο άνθρωπος ο οποίος αγνοεί ή στρέφει την πλάτη του και δεν προσέχει στα λόγια του Χριστού. Εκείνοι που περιφρονούν τον Χριστό θα βρεθούν μπροστά σε μια φοβερή έκπληξη. Θα δουν ότι αυτή η περιφρόνηση θα τους στοιχίσει τόσο όσο δεν φαντάζονται. Είναι αφάνταστη το πόσο στοιχίζει αυτή η περιφρόνηση προς τον Χριστό. Και αυτό το πράγμα παρουσιάζεται σαν ένα σαν μια αξίνα, σαν ένα τσεκούρι, σαν ένας πέλεκης ο οποίος έρχεται από το διάστημα με ορμή τεράστια για να κόψει τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος είναι βλάσφημος, ανόητος, αμετανόητος. Διότι τι να την κάνουμε, να καταναλώσουμε όλη την επίγεια ζωή μας, τις δυνάμεις της ψυχής και του σώματός μας και να μην φτάσουμε στο πραγματικό νόημα αυτής της ζωής, που μέσα σε λίγα λεπτά αν προσέξει κάποιος άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί ποιο είναι αυτό το νόημα. Αυτή είναι η τραγωδία της, η ανθρώπινη τραγωδία. Ενώ μέσα σε ένα λεπτό μπορείς να εξηγήσεις έναν άνθρωπο και να σωθεί, μια ολόκληρη ζωή πάει χαμένη συνεχώς και ακατάπαυστα προς τον γκρεμό, καλπάζοντας ένα καταράκτη ο οποίος θα μας ρίξει σε μια άβυσσο από την οποία δεν υπάρχει καμία επιστροφή. Σάλπιγγα λοιπόν είναι η φωνή αυτή, μετανοείται, αλλάζεται συνεχώς νοοτροπία. Μοχθούν και θέλουν γνώσεις οι άνθρωποι. Μοχθούν και θέλουν χρήματα πολλά. Και καταλύουν μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής τους και της προσπάθειάς τους και των δυνάμεών τους αναλύσκονται γι' αυτό. Ενώ το φρονιμότερο είναι να πέσουμε μέσα στην εργασία της ουσίας. Τα δώρα που μας έχει δώσει ο Θεός να τα εκμεταλλευτούμε σωστά, τον επίγειο χρόνο, την συνδιαλλαγή και την το σοφρονισμό μας, έτσι, την, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, το να έρθουμε σε επαφή ειρηνική με το Θεό. Αλλά κάτω από το φως του Ευαγγελίου θα εξετάσουμε, αγαπητοί φίλοι, τι σημαίνει αυτό. Τι είναι αυτή η μετάνοια. Και αν το δούμε με όλη τη μεγαλοπρέπεια το θέμα, με όλη τη μεγαλοπρέπεια, θα δούμε ότι η επίγεια ζωή την οποία αντικειμενικά θα εξετάσουμε είναι μια φενάκι. Γιατί όλα τα αγαθά της αφαιρούνται με το θάνατο. Δηλαδή η κατάληξη όλου του πράγματος πάει προς το χειρότερο. Αυτά τα αγαθά τα οποία εξαφανίζονται τόσο γρήγορα, έτσι, στην πραγματικότητα είναι απάτες και παγίδες. Και όσοι κολλάνε σε αυτές τις παγίδες και συλλαμβάνονται από αυτές, αυτοί οι άνθρωποι αποστερούνται από τα αληθινά, τα αιώνια, τα ουράνια πνευματικά αγαθά. Το να πιστεύουμε στον Χριστό και να τον ακολουθούμε στα μονοπάτια αυτά της Ευαγγελικής ζωής μας κάνει πραγματικά αληθινούς, μας ελευθερώνει εσωτερικά και αισθανόμαστε πραγματική ελευθερία. Όπως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα πάθος, ας πούμε παίζει χαρτιά, και με αυτό το πάθος τρέφεται, δηλαδή νομίζω ότι αυτό είναι η ζωή του. Κάθε μέρα πήγαινε εκεί και σε αυτή την πράσινη τσόχα και κάθεται με κάποιους άλλους και παίζει χαρτιά. Αν αυτός ο άνθρωπος ελευθερωθεί κάποτε και κοιτάξει πίσω, θα πει: μα τι έκανα. Θυσίασα τόσες χαρές, τόσα πράγματα στη ζωή μου για αυτό το πράγμα, για να παίζω χαρτιά και μια να χάνω, μια να κερδίζω και περισσότερο να χάνω. Και θα βρεθεί μετανοημένος. Αυτή λοιπόν η μετάνοια πρέπει να γίνει μετασκέψεως. Πρέπει να καταλάβουμε με λίγα λόγια
ότι βρισκόμαστε όλοι σε μια κατάσταση πάθους, σε μια κατάσταση που ανακυκλώνουμε κάτι το οποίο δεν μας χρησιμεύει, που κυνηγάμε κάτι το οποίο δεν θα πιαστεί. Κυνηγάμε πράγματα άπιαστα. Και για τα βασικά πράγματα, τα σταθερά πράγματα, αυτά που λέγαμε προηγουμένως ότι είναι τα στοιχεία της ζωής, όπως είναι το νερό, ο ήλιος, το κρασί, που δεν έχει αλλάξει ποτέ, το ψωμί, αυτά τα πράγματα δεν δίνουμε σημασία. Όλοι αναπνέουμε αέρα. Πόσες φορές όμως θυμόμαστε ότι αναπνέουμε αυτόν τον αέρα? Ελάχιστες φορές το θυμόμαστε. Και όμως έτσι είναι και αυτό. Όταν όμως έρθει ο θάνατος, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε με τον γνωστό, των αδελφών μας, των πατέρων μας, των μητέρων μας κλπ. Σε μια ηλικία, εν πάση περιπτώσει, και όταν βλέπουμε ότι κανείς δεν έμεινε εδώ για πάντα, ούτε οι μεγάλοι, ούτε οι μικροί, ούτε οι στρατιλάτες, ούτε. Και όταν βλέπουμε ότι η ευτυχία αυτή που κυνηγάνε τους προδίδει, και όταν βλέπουμε αυτή την ευτυχία να μεταβάλλεται σε δυστυχία και να λένε αυτοί κάποτε μεγάλοι άνθρωποι δεν έκανα τίποτα, είμαι ο φτωχότερος του κόσμου κλπ. Παρόλα αυτά, την τόσο οφθαλμοφανή μαρτυρία της ίδιας μας, της πείρας της ζωής που το βλέπουμε καθημερινά, εμείς κυνηγάμε τα πρόσκαιρα αγαθά σαν να ήταν αυτά αιώνια. Τους δίνουμε απέραντη σημασία. Και μόνο σε αυτά είναι στραμμένα τα βλέμματα και η προσοχή των πολλών. Ας πούμε στη σωματική ομορφιά, η οποία δεν κρατάει κι αυτή. Και σιγά σιγά μας προδίδει, και μάλιστα μερικοί που έχουν κολλήσει σε αυτό αισθάνονται και δυστυχία επειδή έκαναν ζάρες. Αλλά αυτό είναι φυσικό, πρέπει να το δεχτούμε. Για να μην λοιπόν, αδελφοί, μας προδώσουν όλα αυτά τα οποία θεωρούμε αγαθά, ας προλάβουμε να τα κάνουμε εμείς πέρα. Δηλαδή να τους δώσουμε την αξία που τους αρμόζει. Τους πλούσιους και τους πάμπλουτους τους προδίδει ο ίδιος ο πλούτος. Ο ένδοξος, τον ένδοξο τον προδίδει η δόξα του. Τους νέους, τα γεράματα, και τους σοφούς θα τους προδώσει η σοφία τους, η οποία θα καταλάβουν αργότερα ότι ήταν μια φούσκα αυτή η σοφία και αυτό το κοσμοείδωλο το οποίο είχαν δημιουργήσει μέσα στον εαυτό τους. Διότι τίποτε πάγιο δεν πρέπει να είναι σωστό για τον άνθρωπο, αλλά συνεχώς να ανεβαίνει. Γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αυτό λοιπόν που οι Αμερικάνοι το λένε evolution, μια διαρκή άνοδο, την προσφέρει μόνο η πνευματική ζωή. Μόνο η αλήθεια του Χριστού. Τίποτε άλλο. Και πρέπει ο άνθρωπος να εγκαταλείψει την αμαρτωλή του ζωή πρόωρα και να τη μισήσει κιόλας, γιατί αυτή στέκεται μπροστά του εμπόδιο στο να δει αυτό το πράγμα. Να δει την πραγματική, την αληθινή ζωή, να δει την αλήθεια. Να δει πραγματικά ποια είναι η αλήθεια. Να μην κρύβεται πίσω από παραβάνη η αλήθεια συνεχώς στα μάτια του. Δεν θέλουμε όλοι να δούμε την αλήθεια. Έρχεται ένας άνθρωπος με μια μάσκα και μας μιλάει. Και λέμε, ωραία τα λέει. Αλλά του λέμε στο τέλος, σε παρακαλούμε, βγάλε αυτή τη μάσκα που φοράς, το φερετζέ αυτόν, την κουκούλα, να δούμε το πρόσωπό σου, να δούμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η αποκάλυψη του προσώπου του Θεού. Η αποκάλυψη του προσώπου του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, οι άλλες επιμέρους αλήθειες, ότι αυτό είναι στυλό και έχει μελάνη, είναι μια αλήθεια. Ωραία. Και σε τι θα με βοηθήσει αυτή η αλήθεια εμένα, αύριο, μεθαύριο? Σε τίποτα. Είναι μια αλήθεια κενή, άνευ περιεχομένου. Οι ουσιαστικές αλήθειες είναι εκείνες που πρέπει να κυνηγάει ο σωστός άνθρωπος. Ο πραγματικός ζηλωτής της ζωής. Ο πραγματικός αναζητητής, ο πραγματικός άνθρωπος. Όχι ο άνθρωπος ο φτηνός που μένα εξαγοράζεται με λίγο φαγάκι και λίγο έτσι και λίγο. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος ζητάει, η ψυχή εκείνη η οποία ζητάει να αποκαλύψει. Είδατε στον Άμπλετ, υπάρχει ένας ήρωας που ζητάει να βρει το δολοφόνο του πατέρα του και κάνει το σύμπαν ανάστατο μέχρι να τον βρει. Και τελικά τον ευρίσκει και είναι ο θείος του. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας. Να τις αποδεχτούμε. Αυτό σημαίνει evolution. Αυτό σημαίνει προχώρημα. Αν μπορέσουμε να μεταμεληθούμε για αυτό που είμαστε πριν. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Αλλά ακόμα και το να πάψουμε να τις διαπράττουμε, να τις θεωρούμε ανούσιες αυτές τις αμαρτίες, δίχως περιεχόμενο, αυτή είναι η πραγματική μετάνοια. Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματική νίκη πάνω στο επουσιώδες.
Όταν βρούμε το ουσιώδες, το επουσιώδες δεν μας ενδιαφέρει πια. Άπειρα παραδείγματα. Όταν είμαστε μικροί, μαζεύαμε τα χαρτάκια αυτά και παίζαμε. Όλες οι γενιές έχουν κάποια χαρτάκια εκεί, φωτογραφίες κλπ. Τους ριγάδες, ξέρω εγώ τι ήταν τότε, στην εποχή μας. Και με αυτά παίζαμε. Και αν κερδίζαμε πάκο ολόκληρο χαρτάκι, είμαστε ευτυχισμένοι. Διότι νομίζαμε ότι κάναμε κάτι πολύ σπουδαίο στη ζωή μας. Σήμερα, όταν ενηλικιωθεί κανένας και περάσει αυτά τα χρόνια, 20, 30, 40, 50, τα βλέπει αυτά σαν ένα τίποτα. Θυμάται όμως ότι είχε δώσει όλη την ψυχή του σε αυτό το τίποτα. Το να μην επαναλάβει αυτό το τίποτα, αυτό σημαίνει μετάνοια. Το να το διαγνώσει μόνο, αλλά μην μπορεί να το αλλάξει, δεν σημαίνει μετάνοια. Αν συνεχίζει δηλαδή να παίζει τα χαρτιά αυτά και πάει και στο καφενείο 50 και 60 και 70 χρόνια και συνεχίζει να παίζει αυτά τα χαρτάκια όπως όταν ήταν 4 και 5 και 6 χρονών στο δημοτικό, αυτό είναι αμετανοησία. Όταν όμως σταματίζει να παίζει τα χαρτάκια αυτά και να μην πηγαίνει στο καφενείο και να μην τον ελκύουν αυτές οι προσωρινές ή ασήμαντες, οι δηλητηριώδεις και ακαθόδεις στο τέλος της ζωής μας συνήθειες, τότε αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά μετανιωμένος. Δηλαδή, έχει φτάσει σε έναν ενεργητικό τρόπο μετανοίας. Είναι επιθετικά μετανοημένος. Μισεί εκείνο που έκανε. Δεν το επαναλαμβάνει. Δεν το χρειάζεται. Δεν του πρέπει. Δεν τον ελκύει. Δεν τον ερεθίζει. Δεν τον ενθουσιάζει. Αυτή είναι η πραγματική μετάνοια. Να λέει ότι αυτό δεν με αφορά. Ας πούμε το να βγάλω χρήματα. Δεν με αφορά. Δεν θέλω χρήματα. Τελείωσαν με τα χρήματα. Δεν θέλω άλλα χρήματα. Αυτό είναι μετάνοια. Όχι να λέει δεν θέλω χρήματα, αλλά με κάθε ευκαιρία που αν του τα δώσουν κιόλας θα τα πάρει, αλλά με τόσο μεγάλη αποφασιστικότητα να λέει δεν θέλω χρήματα, που θα το δώσουν όλα τα χρήματα της γης, όλες τις λίρες του κόσμου, σε ένα τριαξονικό αυτοκίνητο, σε ένα καράβι μέσα να του πούνε όλες οι λίρες και είναι δικές σου, να μην πάνε να τις παραλάβει. Αυτό είναι μετάνοια. Διότι πια δεν έχουν καμία αξία γι' αυτόν αυτές οι λίρες. Και μην σας φαίνεται παράξενο αυτό. Άνθρωποι που έχουν αρρωστήσει βαριά και ήταν πλούσιοι, δεν τα κάνουν τα λεφτά μου. Δεν αξίζουν τα λεφτά μου, λέει ο άλλος. Είναι μηδέν. Εφόσον εγώ εγκαταλείπω τη ζωή αυτή, αυτές τις μέρες, αυτά τα λεφτά για μένα είναι μηδέν. Έπρεπε να φτάσει στο απροχώρητο για να πει ότι αυτά τα λεφτά είναι μηδέν ή για να φτάσει λίγο πριν από αυτό. Το πριν από αυτό που δεν είναι εξ ανάγκης, αλλά από τη μετάνοια, δηλαδή από την τοποθέτηση του μυαλού κάπου αλλού σε κάτι άλλο πιο αξιόλογο, και θα μου πείτε τι είναι πιο αξιόλογο από τα χρήματα. Και ιδίως μερικοί άνθρωποι θα λένε τι λέει τώρα αυτός. Μα εμείς ξέρουμε ότι τα χρήματα παίρνει τα πάντα. Αυτά τα πάντα δεν χρειάζονται, λέει αυτός. Χρειάζεται ένα. Να μην χάσει την ψυχή σου. Πιο πολύτιμο από το χρυσάφι του κόσμου είναι η ψυχή του ανθρώπου. Διότι είπαμε τη στιγμή που παραδίδει την ψυχή του άνθρωπος, ψυχοπαραδίδει, έχει μηδέν χρήματα. Άρα είναι πάμφτωχος. Άρα δεν έχει τίποτα. Δεν τον κοροϊδέψαν λοιπόν τα χρήματα αυτά. Δεν τον έπιασαν κοροϊδό που λέμε στην καθομιλουμένη γλώσσα. Και με σοβαρή απόφαση να μην επιστρέψει κανείς πίσω σε αυτά που έκανε πριν, αυτός λέγεται πραγματικά άνθρωπος της μετανοίας. Άνθρωπος του evolution, δηλαδή της πνευματικής πρόοδου. Όχι της υλικής πρόοδου. Από τέτοια υλική πρόοδο έχουμε χορτάσει σήμερα. Αυτά τονίζουν λοιπόν και οι πατέρες για το θέμα της μετανοίας. Μεταβολή νοός και τρόπου ζωής. Δεν μπορείς να κάνεις τον ίδιο τρόπο ζωής όταν μετανοήσεις. Δεν μπορείς να έχεις τα ίδια χόμπι όταν μετανοήσεις. Με τη μετάνοια λοιπόν πολλοί άνθρωποι από λύκη γίνονται πρόβατα. Από άνθρωποι που σκορπούσαν λεφτά σε διάφορα κέντρα γίνονται μοναχοί. Και όχι μόνο άνθρωποι οι οποίοι είναι έτσι κάπως συντηρητικοί, αλλά και άνθρωποι που είναι έκλειτοι στις διασκεδάσεις, όπως ήταν ο Μέγας Αυγουστίν, ο Άγιος Αυγουστίνος, όπως ήταν άνθρωποι ονειροπόλοι, συγγραφείς,
επιστήμονες, παραγωγοί, κινηματογραφιστές και λοιπά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε μια ζωή που δεν την κάνει ο συνηθισμένος άνθρωπος. Μέσω της ειλικρινούς μετανοίας αυτοί οι άνθρωποι μετεστράφησαν. Αλλά πρέπει κανείς να προσέξει να μην περιπέσει στην ψυχική αδράνεια, στην εξασθένηση την ψυχική, στην ακηδεία όπως λένε οι πατέρες. Να μην πει ότι έχω περιπέσει τόσα βαριά αμαρτήματα και αυτή η μακροχρόνια αμαρτωλή ζωή μου με έχει κάνει να διαβρωθώ, να γίνω άνευρος πλέον και όλα αυτά τα πράγματα μου γίνανε φυσικές ιδιότητες και απαραίτητα δεν μπορώ να κόψω το τσιγάρο, το ποτό κλπ. Όχι. Αυτούς τους σκοτεινούς λογισμούς δεν πρέπει να τους κάνει ο άνθρωπος. Και αυτούς τους λογισμούς να ξέρουμε ότι τους εμπνέει ο εχθρός μας, ο διάβολος, ο νοητός εχθρός. Και δεν το έχουμε αντιληφθεί. Ότι μας λέει είναι αδύνατο να κάνεις μια άλλη ζωή εσύ. Είσαι τόσο διαποτισμένος από αυτά τα πράγματα που έχεις συνηθίσει, που δεν μπορείς να τα αφήσεις. Λάθος. Ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα αρκεί να το θέλει. Και προπάντων, το να απεμπολούμε το ότι ο Θεός που μας έχει πει στο Ευαγγέλιο ότι έχει αυτό τη δύναμη να μας μεταλλάξει, να μας μεταφέρει από την ποταπή ζωή στην ουράνια ζωή, είναι σαν να μην έχουμε εμπιστοσύνη στους λόγους του Θεού. Έστω αν εμείς δεν μπορέσουμε, τα αδύνατα παρά ανθρώπους, λέει ο Χριστός, δυνατά παρά το Θεό. Βλέπει ο Θεός την καλή πρόθεση που έχουμε και μας δίνει μια όθηση. Την καλή πρόθεσή μας εκτιμάει ο Θεός. Και δεν είναι σωστό αυτό που λένε μερικοί, ότι ο παράδεισος είναι στρωμένος από καλές προθέσεις, η κόλαση είναι στρωμένη από καλές προθέσεις. Είναι λάθος αυτό. Δυστυχώς και μερικοί διανοούμενοι το λένε, άλλοι επειδή κάνει ένα χαριτωμένο έτσι φωτοσκίασμα αυτή η σκέψη, είναι λάθος. Η πρόθεση μετράει πάρα πολύ. Και πόσο λυπηθήκαμε. Αηδιάσαμε και αγανακτήσαμε. Όταν μάθαμε ότι ο καινούργιος Πάπας, άκουσον. Είπε, αν το είπε, δεν ξέρω, δεν το άκουσα εγώ, αλλά έχω πληροφορήσει από 2-3 ανθρώπους ότι ο Ιούδας δεν θα πάει στον παράδεισο. Γιατί? Διότι διευκόλυνε τη Σταύρωση. Μα η πρόθεση του Ιούδα ήταν να κάνει κάτι κακό. Πώς θα πάει στον παράδεισο? Αυτό εννοεί μήπως και ο Πάπας. Αν πυροβολήσω έναν άνθρωπο να τον σκοτώσω, και αντί για να τον σκοτώσω, τον ευεργετήσω, του κόψω ένα κομμάτι από έναν όγκο που είχε, ας πούμε, στο κεφάλι με τη σφαίρα, αυτό σημαίνει ότι εγώ θα πάω στον παράδεισο, έκανα καλή πράξη, αφού η πρόθεσή μου ήταν να τον σκοτώσω. Είδατε λοιπόν πώς οι άνθρωποι οι οποίοι ξέφυγαν από την Ορθοδοξία δεν μπορούν να κάνουν και απλές σκέψεις. Έχουν ξεφύγει και από αυτό. Περιπίπτουν από το ένα στο άλλο. Δυστυχώς, αυτά βλέπουμε από εκείνους οι οποίοι αποχωρίστηκαν από τη μήτρα, από την κοιτίδα, από τον ομφάλιο λόρο της πραγματικής αληθινής εκκλησίας που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Είδατε, να πώς έφτασε τώρα αυτός ο άνθρωπος. Ο δε προηγούμενος είχε πει ότι πρέπει να ζητήσουμε από τον Δαρβίνο συγγνώμη, διότι αμφισβητήσαμε ότι ο άνθρωπος γεννιέται από τους πιθήκους. Αυτό το άκουσα εγώ, ο ίδιος. Βλέπετε πόσο μακριά ανοιχτωμένοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τον πατερικό λόγο και δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου σωστά και όχι με το δικό του μυαλό. Όχι τριγωνομετρικά, έτσι. Ούτε χημικά και φυσικά να ερμηνεύουμε το Ευαγγέλιο. Αλλά όπως ακριβώς είναι. Όταν ο ίδιος ο Χριστός λέει στον Πατέρα Θεό προσεύχεται και υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο στο κατά Ιωάννη, δεν είναι τη στιγμή να το βρούμε. Πάτερ, αυτούς που μου έδωσες, τους εφύλαξα, τους κράτησα κοντά μου, τους έσωσα, εκτός από έναν, τον Υιό της Απολίας. Αυτός ο ένας είναι ο Ιούδας. Είναι φύση αδύνατο να υπάρχει εκεί άλλο πρόσωπο, γιατί οι 12 αυτοί ήταν οι μαθητές του Χριστού. Πώς λοιπόν έρχεται τώρα αυτός ο άνθρωπος και λέει αυτό, ο οποιοσδήποτε να το πει αυτό? Είχε λάθος ο Χριστός όταν είπε ότι απολέστηκε ο Ιούδας? Και τι σημαίνει απώλεια, σωτηρία θα μη? Είδατε κάτι πράγματα που συμβαίνουν στον 21ο αιώνα που κανείς δεν ξέρει πώς να τα χαρακτηρίσει.
πώς δεν θα χαρακτηρίσει ένα παιδάκι 10 χρονών, είναι πιο σοφό από τους σοφούς αυτού του κόσμου που κυβερνάνε τον πλανήτη και λέγονται πολιτικοί και πνευματικοί πλανητάρχες εντός εισαγωγικών που δεν είναι τίποτα, γιατί κανένας πλανητάρχης δεν υπάρχει παρά μόνο ένας, ο Κύριος. Μήπως υπηρετούν κάποια άλλα σχέδια, σκοτεινά. Δεν εξηγείται αυτή τη χοντράδα, αυτές οι φοβερές παρεκκλήσεις από το λόγο της αληθείας. Πολλοί, λέει, επανίστανται επ' εμέ και λένε στην ψυχή τους δεν υπάρχει σωτηρία από το Θεό του. Δηλαδή, ο Θεός δεν μπορεί να σου δώσει σωτηρία. Έτσι λένε πολλοί έξυπνοι άνθρωποι. Εντός εισαγωγικών. Όχι. Εσύ είσαι αντιλήπτορ και βοηθός και συμπαραστάτης, μου λέει ο ψαλμωδός, και η δόξα μου. Εσύ μπορείς να σηκώσεις τη θλιμμένη από τη θλίψη κεφαλή μου και με τη φωνή μου εγώ έκραξα και ζήτησα και αυτός με άκουσε από το όρος το Άγιο, από την Άγια θέση εκεί που βρίσκεται στη μεγαλοπρέπεια του θρόνου του ο Θεός. Να λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο εκείνος που έχει θεσπίσει τη μετάνοια δεν είναι άνθρωπος, αλλά ο ίδιος ο δημιουργός του ανθρώπου, ο οποίος μας έκανε από το μηδέν και ξέρει τα πάντα για μας. Όπως ένας κατασκευαστής μηχανής, μιας μηχανής, ενός κομπιούτερ, μας δίνει και ένα βιβλίο μαζί και μας λέει πάρτε και αυτό, γιατί από εδώ θα δείτε πώς θα δουλέψει αυτό το πράγμα και αν έχετε δυσκολία θα ανοίξετε σε αυτό εδώ πέρα και θα το βρείτε. Αν κάποιο κουμπί δεν δουλέψει ή κάτι γίνει άλλο ή δεν μπορείτε να βγάλετε συμπέρασμα, πηγαίνετε στο κεφάλαιο το αντίστοιχο που λέει για να κάνετε αντιγραφή εικόνος πρέπει να κάνετε αυτές και αυτές και αυτές τις κινήσεις. Αυτό κάνει και ο Θεός. Ξέρει την ψυχή ακριβώς πως είναι, όπως ξέρει ένας μηχανικός ένα μηχάνημα που το φτιάξει ο ίδιος. Και καλύτερα βέβαια. Αυτός ξέρει πως αγιάζει την ψυχή του ανθρώπου, πως γίνεται η ψυχή πνευματική και άγια. Ας μάθουμε λοιπόν την αγάπη του Θεού προς τον βυθισμένο στην αμαρτία άνθρωπο και τον τρόπο που δίνει για να αλλάξουμε νου, διότι είναι εφικτό, είναι δυνατό, είναι προσιτό να αλλάξουμε νου. Φτάνει, είπαμε, να θέλουμε. Φτάνει να πούμε, από εδώ και πέρα θα εφαρμόσω αυτά τα οποία μαθαίνω και διαβάζω και η Αγία μου Εκκλησία και η Ορθοδοξία μου λέει για τη σωτηρία μου. Και θα εξαγοράσει ο Κύριος τη λύτρωση και θα εξαγοράσει τους ενόχους και την ενοχή τους και θα τους δώσει καινούργια στολή, λέει, και θα τους πλύνει από τις αμαρτίες. Θα μας πλύνει ο Κύριος από τις αμαρτίες μας. Τι προσήλκησε άραγε το Θεό, τον Υιό του Θεού, να έρθει στη γη και να γίνει άνθρωπος, μήπως η δικαιοσύνη μας, οι χάρες μας? Όχι. Τον επροσήλκησε σε εμάς η ολέθρια κατάσταση, η οποία λίγο, ο βάλτος δηλαδή αυτός που λίγο-λίγο βυθιζόμαστε. Και ήρθε πριν μπούμε μέσα στο βάλτο ολόκληρη, να μας δώσει το χέρι εκείνη την ώρα και να μας τραβήξει. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος. Δεν ήρθε για επειδή είμαστε να μας κάνει παρέα, επειδή είμαστε σπουδαία άτομα, σπουδαία πρόσωπα. Είμαστε αμαρτωλοί και το ασύλληπτο έλεος του πρόβλεψε τη θεραπεία της ψυχής μας και των αμαρτιών μας. Γι' αυτό πολλές φορές έχουμε πει, και όπως λέει και ένας φίλος από τη Σουηδία, ότι είναι νοσοκομείο η Εκκλησία, λέει. Είναι ψυχιατρίο, γιατρεύει την ψυχή. Είμαστε όλοι ψυχικά άρρωστοι, όχι με την ψυχιατρική έννοια, αλλά με την γενική έννοια, ότι ο μόνος υγιής ψυχικά άνθρωπος ήταν ο Χριστός. Όλοι οι άλλοι εμείς υπολοιπόμαστε ως προς την υγεία της ψυχής μας. Να αυτό ας βάλουμε το Θεό πιο κοντά μας. Ας τον ακούσουμε, ας διαβάσουμε, ας ασχοληθούμε. Δεν είμαστε εμείς οι εξυπνότεροι του κόσμου. Ούτε είναι βλάκες εκείνοι που διαβάζουν το Ευαγγέλιο και πηγαίνουν στην Εκκλησία. Μην έχουμε αυτή την οτροπία. Δεν είναι ηλίθιοι άνθρωποι που πιστεύουν στον Χριστό Θεό. Μερικοί από αυτούς είναι και genius, είναι μεγαλοφύγες από αυτούς και ταπεινά πηγαίνουν το πρωί της Κυριακής στην Εκκλησία και κάθονται μαζί με τους άλλους,
τους κάθε καρδιά χαρίδι, ας πούμε, και τους θεωρούν αδελφούς, γιατί πιστεύουν στην αλήθεια αυτή, ότι ο Χριστός ήρθε να γίνει άνθρωπος για να σώσει εμάς τους ανθρώπους. Και εκείνος που θα μπει μέσα σε αυτή τη ζωή δεν θα πεθάνει, λέει ο Κύριος, αλλά θα ζήσει. Μα καλά, εμείς ξέρουμε ότι όλοι πεθαίνουν. Τι εννοεί λοιπόν? Δεν εννοεί το θάνατο αυτού του σώματος. Δεν θα πεθάνει για την αιωνιότητα. Δεν θα πεθάνει ψυχικά. Δεν θα μπει στο δεύτερο θάνατο που λέει και η Αποκάλυψη, που είναι η τελειωτική αποκοπή από το Θεό. Η ανεπίστρεπτη. Εδώ έχουμε επιστροφή. Εδώ και άνθρωπο να σκοτώσεις, υπάρχει η μετάνοια και σώζεσαι. Μετά το θάνατό σου δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ούτε να σκοτώσεις μπορεί, ούτε να συγχωρέσεις το φωνιά του αδερφού σου που έκανε ο Άγιος, ούτε να κάνεις ελεημοσύνες, ούτε τίποτα. Εκείνη την ώρα οπωσδήποτε θα μετανοήσουν όλοι οι άνθρωποι. Μα εκεί οπωσδήποτε θα υπάρχουν όλοι που θα είναι μετανοημένοι. Δεν υπάρχει αμετανόητος άνθρωπος μετά το θάνατο, γιατί θα δουν την πραγματικότητα, την αλήθεια. Ας ανταποκριθούμε, αγαπητοί αδερφοί, όσο μας είναι δυνατόν και όσο μπορούμε, με τις λίγες αυτές ασθενικές δυνάμεις που διαθέτουμε, να ανταποκριθούμε στην αγάπη του Δημιουργού. Και εάν πέσουμε στην αμαρτία, είναι εύκολο πάλι να ξανασηκωθούμε. Γιατί κανείς δεν πέφτει στον δρόμο και λέει, έπεσα τώρα, δεν σηκώνομαι διότι τον άλλο μετά από 6 μήνες ή ένα χρόνο θα ξαναπέσω. Άσε να κάτσω εδώ, αφού πρόκειται να ξαναπέσω. Θα σηκωθούμε και θα συνεχίσουμε το δρόμο. Και αν ξαναπέσουμε πάλι θα σηκωθούμε. Φανταστείτε έναν που περπατάει πάνω σε ένα πάγο και πέφτει κάθε 5 λεπτά και χτυπάει κιόλας. Τι κάνει? Μένει εκεί και βουλιάζει τους πόνους. Σηκώνεται και κουτσά κουτσά ξαναπερπατάει. Γιατί ξέρει, αν μείνει εκεί χάθηκε. Έρχεται η νύχτα, η πολική νύχτα που κρατάει 24 ώρες δεν ξέρω πόσο, και θα παγώσει, θα πεθάνει οπωσδήποτε. Αυτή είναι και η πνευματική ζωή. Αυτή είναι και η πνευματική ζωή. Εάν μείνεις εκεί πεσμένος σε μια αμαρτία, αν σκοτώσεις άνθρωπο και πεις τώρα δεν γίνεται τίποτα, τελείωσα εγώ, και δεν πεις όχι, θα πάω να το εξομολογηθώ, έκλεψα, θα πάω να το εξομολογηθώ, πόρνεψα, μίχεψα, θα πάω να το εξομολογηθώ. Αυτή είναι η έννοια του ότι σηκώνομαι. Δεν μένω στην πτώση. Προσπαθώ και πάλι να επανορθώσω. Και μας δίνεται η ευκαιρία αυτή. Η μεγάλη ευκαιρία αυτή. Φοβερή ευκαιρία. Μήπως όμως θα το κάνω επί τούτου? Κανένας δεν σκέφτεται έτσι. Άσε να πάω να κάνω κάτι και μετά να μετανιώσω. Σου έφυγε η μετάνοια και το έκανες. Όταν σου ξανάρθει η μετάνοια δεν μπορεί να το κάνεις. Τι θα πει βρίσκομαι με μετάνοια? Δεν υπάρχει περίπτωση να το επαναλάβω. Αλλά έλα που μετά μου φεύγει αυτό και το επαναλαμβάνω το κακό. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές, 10 φορές, 20 φορές. Πόσες φορές θα το επαναλάβει ο άνθρωπος? Και με τη βοήθεια του Θεού και με τον αγώνα και με τον πνευματικό που έχει, σταματάει να επαναλαμβάνει αυτή την κακή συνήθεια, οποιαδήποτε είναι αυτή. Το ψεύδος που μας απομακρύνει από το Θεό, φοβερή αμαρτία, ο άνθρωπος που ψεύδεται. Και τα μικρά ψέματα. Γιατί δεν χρειάζονται τα μικρά ψέματα? Κανένας δεν σε εμποδίζει να πεις την αλήθεια. Δεν θες να πεις την αλήθεια, μη μιλάς καθόλου. Δεν σου απαντάω, κύριε, σε αυτή την ερώτηση. Δεν είμαι εγώ για να απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις. Πού πήγες το Σαββατοκύριακο? Δεν πήγα πουθενά. Θέλω να πω ότι κάπου πήγα. Γιατί να πω? Κάπου δεν θα πήγα κι εγώ. Αποφεύγω το ψέμα. Πού πας τώρα, σε βλέπω κάπου πας βιαστικά. Κάπου πάω. Μα πού πας? Τι σε νοιάζει τώρα που πάω? Εγώ σε ρωτάω πού θα πας. Πόσες φορές θα σε ρωτήσει ένας? Μία, δύο, θα σταματήσει. Αν σε ρωτήσει τρίτη και τέταρτη φορά, είναι ύποπτος. Κάτι θέλει. Μου θέλει να πάει να κλέψει το σπίτι σου και σε ρωτάει πού πας, να δεις πόση ώρα θα κάνεις για να πάει να σε κλέψει. Λέμε, μια εκδοχή. Άρα λοιπόν και αυτά τα κουτοψέματα που λέμε στο τηλέφωνο. Βλέπουν καμιά φορά στον δρόμο περπατάνε τα παιδιά. Ναι, είμαι, λέει, στην Κηφισιά, έλεγε ένας εδώ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στην Κηφισιά είμαι, αφού έρχομαι, λέει, είμαι στην Κηφισιά. Ήταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έλεγε ότι είναι στην Κηφισιά όμως, στο τηλέφωνο.
Πόσο εύκολα δηλαδή έχουμε, νομίζουμε ότι είναι σωτήρια τα μικρά ψέματα. Και όμως δεν είναι καθόλου σωτήρια τα μικρά ψέματα. Αλλά μας δίνεται, εν πάση περιπτώσει, τη δυνατότητα της επανορθώσεως των σφαλμάτων μας. Φτάνει να τα αναγνωρίσουμε, να τα πιστέψουμε ότι είναι έτσι και να θελήσουμε να τα διορθώσουμε. Λέει ο Ζιεκυλή, ο προφήτης, γιατί χάνεστε και πεθαίνετε με αιώνιο θάνατο εξαιτίας των αμαρτιών σας, γιατί θέλετε να γεμίσετε την κόλαση σαν να μην έχει θεσπιστεί ο παράδεισος, σαν να μην υπάρχει η συγκατοίκηση με τους αγγέλους και με τον Θεό, αφού υπάρχει αυτό, αφού υπάρχει η πανίσχυρη μετάνοια, αυτή η άπειρη και αγαθή δωρεά του Θεού έχει δοθεί στο λαό του Ισραήλ και κατ' επέκταση ο προφήτης εννοεί λαό του Ισραήλ, τους χριστιανούς βεβαίως, έτσι, διότι μετά τον Χριστό Ισραήλ είναι ο 20 Ισραήλ στην Καινή Διαθήκη, να ξέρουμε ότι εννοεί όλους τους χριστιανούς από την εποχή του Χριστού μέχρι το τέλος του κόσμου. Και έχουμε και ένα άλλο προνόμιο στη μετάνοια, αγαπητοί φίλοι, και να κλείσουμε με αυτό, το χρόνο. Έχουμε να το σκεφτούμε. Αν δεν γίνει τώρα, μπορεί να γίνει αύριο, μπορεί να γίνει σε λίγο. Πάντως η βιαστική μετάνοια είναι η πιο σωστή. Διότι αν ελπίζει κανείς σε μια μετάνοια μακροχρόνια, μπορεί να μην την πετύχει. Όσο πιο γρήγορα δηλαδή κανείς λέει θα αλλάξω τώρα, ας πούμε, αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία. Η άμεση αλλαγή. Αλλά αυτό η μετάνοια δεν καθαρίζει μόνο την αμαρτία. Σώζει τον άνθρωπο γιατί τον εμβλέπει να προστρέχει στο Θεό. Το κίνητρο της μετανοίας του ανθρώπου είναι ότι βλάπτει το Θεό. Γίνεται, δεν αρέσει ο Θεός αυτόν. Δηλαδή θέλει να γίνεται αρεστός στο Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της μετανοίας. Το να γίνουμε αρεστοί στο Θεό. Ένας λοιπόν ευφνίδιος θάνατος δεν δίνει περιθώριο για μετανοίας. Γι' αυτό λοιπόν, ότι αυτό που μας λέει ο Ιζεκίλ από την Παλαιά Διαθήκη είναι ότι υπάρχει και ο αιώνιος θάνατος, διότι δεν κάνουν τη σωστή κίνηση και αθετούν συνεχώς τις εντολές του Θεού και με το να είναι υποδουλωμένοι και ήλωτες στην αμαρτία. Διότι αυτή είναι η μεγάλη υποδούλωση, ότι η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο δούλο της. Αυτό έχει τώρα σοβαρότητα για μας. Αλλά εδώ μας υπερκέρασε ο χρόνος και θα μείνουμε μέχρι εδώ, αγαπητοί φίλοι, να σκεφτόμαστε ότι η μετάνοια είναι η σωτηρία και να μην περιμένουμε μέχρι το τέλος την τελευταία εκπνοή να μετανοήσουμε, διότι μπορεί να μην συμβεί. Και έτσι να χάσουμε μέσα από τα χέρια μας την αιώνια ζωή. Να είστε καλά, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε, να είστε καλά μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε, χαίρετε εν Κυρίω. Ευχαριστούμε όλους αυτούς που βοηθάνε και αυτούς που ακούν και μεταδίδουν το μήνυμά μας. Χαίρετε.